Λοιπόν, καλό μεσημέρι, δεν λέω καλησπέρα, λέω καλό μεσημέρι. Μπράβο, μας σωστός. Παρακολουθείς από την αρχή. Και λύσαμε στη διαφορά. Τώρα βγαίνει ο Παύλος, άκου τώρα, για να πει το μία παρατέταρτο, λέει 15 λεπτά πριν τη μία. Και εγώ λέω μία παρατέταρτο. Πες μου ποιος από τους δύο είναι πιο πρακτικός και έχει δίκιο. Το μία παρατέταρτο, το άλλο είναι αγγλισμός. Είναι μεταφορά του αγγλικού, έτσι δεν είναι. Είναι πώς έχει μάθει, πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας. Έχει αρχίσει και μου δίνει την εικόνα. Μεταφράζει τα αγγλικά πρίγκιπα στα ελληνικά. Πάντως, να πω εδώ ότι αυτά τα παιχνίδια με το μυαλό κρατάνε τη σκέψη σε εγρήγορση. Το έχετε ακούσει αυτό, ότι για να οξύνεις τη μνήμη σου πρέπει να πλένεις τα δόντια σου με το άλλο χέρι από αυτό που χρησιμοποιείς. Αμπά. Ότι βοηθάει. Άρα και αυτά τα παιχνίδια. Γι' αυτό η μνήμη μας εμάς δεν πάει καλά, γιατί τα πλένουμε τα δόντια με το ίδιο χέρι. Να σου πω, επειδή μιλάει για τα αγγλικά, wishful thinkings. Διάβαζα στο Extrapolation την τελευταία ανάρτηση που έχεις κάνει. Για να μιλήσουμε λίγο για τα πολιτικά τώρα, έτσι, και την επικαιρότητα που τρέχει. Ότι οι συνθήκες, παρά τις αντιθέσεις και τις διαφορές, δεν λέω τη λέξη που χρησιμοποιείς, είναι καλές για να ξαναδεί το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μιας ευρύτερης συνεργασίας, να ξαναστηθεί η κεντροαριστερή παράταξη στο μέγιστο δυνατό περιθώριο που υπάρχει. Ναι, είναι κάποιες σκέψεις που έχω διατυπώσει σε μια σειρά άρθρων μετά τη δεύτερη πανωλευθρία του ΣΥΡΙΖΑ. Extrapolation, να πούμε για όσους μπορεί να σε αναζητήσουν. Ναι. Μη βάλουν, αυτό είναι, μη βάλουν Ανδρονόπουλους, ναι, γιατί δεν βρουν τίποτα. Okay. Πράγματι βλέπω ότι και τα δύο κόμματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο οριακό. Το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση δεν μπόρεσε να δείξει δυναμική. Έπιασε το ταβάνι του. Είναι ο κόσμος που είχε κρατήσει, που ενεργοποιήθηκε με αφορμή ένα νέο αρχηγό στο κόμμα, ένα νέο άνθρωπο. Καθάρισε με τους παλιούς, Γιώργο Παπανδρέου και Λοβέρδο, και έβγαλε έναν καινούριο, ο οποίος είναι αυτός που είναι. Ο άνθρωπος έχει μια εμπειρία από το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά όπως φάνηκε και από την πρώτη του ομιλία στη Βουλή, δεν έχει ούτε ηγετική στόφα, ούτε εύρος σκέψης πέρα από αυτά που διαβάζουμε. Να πούμε, Μακιάν, ήταν έτσι όπως τα λες. Και πραγματικά, όπως το περιγράφεις, γιατί φαντάζομαι το αντίστοιχο θα έλεγες για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι φαίνεται ότι το ταβάνι κατεβαίνει. Θα έπρεπε κάποια δείγματα καλής διάθεσης να τα δούμε στις περιφερειακές εκλογές, στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν το βλέπω. Δηλαδή, κάποιες κινήσεις που γίνανε για, όχι στην τοπική συνεργασία, ότι εκτιμώ τον Παύλο και ο Παύλος εμένα και κάνουμε μαζί ένα συνδυασμό. Σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο δεν το βλέπω. Απολύτως, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και αυτό είναι ένα ακόμα τεκμήριο του επαγγελματισμού και του οπορτουνισμού, με πάρα πολλά εισαγωγικά, των πολιτικών στελεχών. Ναι. Δεν βλέπουν ούτε την παράταξη, βλέπουν το κόμμα, τις καρέκλες τους και τις ομάδες τους και τους μηχανισμούς τους. Αν θα γίνει κάτι τέτοιο που ευχήθηκα για να αποκτήσει η χώρα μια πολιτική κατάσταση μετροπτική, δηλαδή μια στιβαρή αντιπολίτευση με πρόταση εναλλακτικής διακυβέρνησης. Ναι. Αν θα συμβεί αυτό, θα συμβεί μέσα από συνθήκες κοινωνικές. Ναι. Αν τα πράγματα ζορίσουν, ο κόσμος βγει στον δρόμο και απαιτήσει άλλα πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν γίνεται. Οι ηγεσίες αυτές είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Τελεία. Τώρα που λες για ηγεσίες, πριν πάμε έτσι στις καυτές εξελίξεις στα περί υποψηφιοτήτων, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση, δώσε μας λίγο έτσι την δική σου οπτική στο θέμα της εκλογής της ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, του ή της νέας Προέδρου. Βλέπεις με σαφήνεια κάποιον να προηγείται και βλέπεις πρόθεση να ανοίξει αυτό το πράγμα? Κοίταξε, έγραψα ένα άρθρο με αφορμή κάποιες δηλώσεις του κυρίου Δημήτρη Μαύρου της MRB, ο οποίος
μέσα από το πρίσμα το επικοινωνιακό, το οποίο είναι ο Magnus Pontifex, είναι ο μέγας ιερέας, ναι, των αναλύσεων, είπε ότι ο επόμενος πρόεδρος πρέπει να είναι πιο μορφωμένος από τον Τσίπρα, να είναι τουλάχιστον χαριτωμένος και να περνάει στον κόσμο σαν τον Τσίπρα και να είναι και συμβατός με τις αγορές. Και να είναι αποδεκτός όχι μόνο από τις αγορές και από τα ξένα κέντρα εξουσίας, αν θυμάμαι. Ακριβώς. Πίσω από αυτό, το οποίο είναι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια επικοινωνιακή πραγματικότητα. Ναι. Είναι όντως έτσι. Το αποδέχομαι. Ναι. Αλλά πρέπει να διαβάζουμε και πίσω από τις γραμμές. Πίσω από αυτές τις γραμμές, λοιπόν, κρύβεται ένα πολιτικό δόγμα που λέει ότι ο αρχηγός της αριστεράς στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι συμβατός με τις αγορές, δηλαδή να μην κάνει πράγματα που θα ενοχλούν τις αγορές και βεβαίως να είναι αποδεκτός από τα ξένα κέντρα εξουσίας. Λοιπόν, εγώ απλώς το επεσήμανα. Τώρα πάμε στα πρόσωπα. Η κυρία Χτζιόγλου, η οποία έχει πολύ καλή μόρφωση και τεχνοκρατική μόρφωση, έχει πολιτική παιδεία γιατί προέρχεται από πολιτική οικογένεια κτλ. Έχει εμπειρία, σύντομη μεν, αλλά συμπυκνωμένη και επιτυχημένη. Έκανε διαπραγμάτευση με την Τρόικα στα εργατικά. Ναι. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα. Έχει σημασία η εμπειρία. Λοιπόν, και σήμερα βλέπουμε ότι γενικά την παίζουν... Και επίσης, αν μου επιτρέπεις, εγώ το έχω πει πολλές φορές, έχει και γοητεία. Δεν αναφέρομαι στη γυναικεία ομορφιά όταν λέω γοητεία. Γοητεία είχε ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι η προσωπικότητα που εκπέμπει μια γοητεία. Έτσι, δεν είναι σεξιστικό και δεν αναφερόμαστε στα φυσικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Μάκη, να σε ρωτήσω επειδή... παρακαλώ. Ναι. Ήθελα να προσθέσω εδώ, σε σχέση με τη γοητεία που λέει ο Τάκης, ότι σε μια περίοδο που η έμφυλη ισότητα είναι ένα ζητούμενο, το γεγονός ότι η κυρία Χτσιόγλου είναι και γυναίκα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα άλλα προσόντα που έχει, θεωρείς ότι μπορεί να παίξει ένα κρίσιμο ρόλο στο πώς μπορεί να περάσει σε μια κοινωνία στα νέα στρώματα? Σίγουρα μπορεί να παίξει. Και είναι και μια προσωπικότητα, δεν την γνωρίζω προσωπικά, αλλά από ανθρώπους που είναι κοντά της και την ξέρουν και ξέρουν και την πορεία της, λένε ότι είναι φοβερά στοχοπροσηλωμένη. Mm-hmm. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει κατεύθυνση και καταφέρνει πάντοτε να την επιδιώκει με όλα τα μέσα. Έξυπνη είναι, μορφωμένη είναι, τα μπορεί όλα. Ναι. Για μένα δεν νομίζω ότι μπορεί να εμπνεύσει με την αρχηγική έννοια του Ανδρέα που έλεγες πριν, Τάκη, ή του Τσίπρα που ήταν μια προσωπικότητα, ναι, με ένα μαγνητισμό, όμως μπορεί να παίξει το παιχνίδι. Ναι. Μπορεί. Δεν ξέρω με... Μπορεί, Μάκη, η Αχτσιόγλου να δώσει αυτό που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, δηλαδή η σύνθεση πιο αριστερών και πιο κεντρών τάσεων? Είναι η υποψήφια που μπορεί να το καταφέρει αυτό? Δεν το ξέρω αυτό. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η ψυχή της είναι ψυχή του παλιού αριστερού ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε μια τέτοια οικογένεια. Βέβαια είναι μια νέα γυναίκα σύγχρονη με παραστάσεις από τις σπουδές της στο εξωτερικό κτλ. Ως εκ τούτου μπορεί να σταθμίσει καταστάσεις, έχει και την εμπειρία της διαπραγμάτευσης, νομίζω ότι μπορεί πολλά. Ναι. Εγώ αν ήμουνα, αν αποφάσιζα εγώ για το ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να δημιουργήσω μια πρώτη νίκη, θα την κατέβαζα για δήμαρχο στην Αθήνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα αφού είπες για τον δήμαρχο στην Αθήνα, το άνοιξες μόνο στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο έχει πολλές άπειρες παραδοξότητες αυτή η ιστορία. Δηλαδή, ακόμη και οι χειρισμοί που γίνονται για να αναζητήσουν έναν υποψήφιο, τον οποίο παρακαλούν όταν ο ίδιος λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες μάλλον πριν, είχε περίπου βάλει ένα χ στον ΣΥΡΙΖΑ, έχει και αυτό δείχνει τις τεράστιες αδυναμίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το γεγονός ότι πήγανε τέσσερις άνθρωποι στο γραφείο και τον παρακαλούσαν. Είναι
Ναι, νομίζω ότι η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να διώχνει κόσμο. Ο τρόπος που λειτουργεί είναι, δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες και τις επικοινωνιακές ακόμα ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μέλος του κόμματος, δεν είχε συνυπάρξει στην δημοτική παράταξη η οποία... Ναι, το άκουσα που το πες και πριν. Ναι. Κοίταξε, δεν ξέρω γιατί τον είχε επιλέξει ο Τσίπρας. Προφανώς ήταν μια επιλογή διακομματική. Θα ήθελε να είναι μια λιγότερο φορτισμένη κομματικά προσωπικότητα. Γι' αυτό και ο νεαρός παρασύρθηκε... ο άνθρωπος αυτός κάποια στιγμή είπε ότι δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελε να έχει μια ευρύτερη προσέγγιση. Και δεν είχα παρακολουθήσει όλη την πορεία του από τότε που τον έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά νομίζω ότι κάτι είχε στο μυαλό. Κοίτα, σίγουρα το γεγονός ότι είναι ένας... Ήταν μάλλον μέχρι πριν από λίγους μήνες ένας προβεβλημένος αθλητής του Παναθηναϊκού, το σωματείο της Αθήνας. Αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο μπόνους. Δεύτερον, είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει αναπτύξει κοινωνική δράση. Και στις φυλακές έχει κάνει πράγματα στον Κορυδαλό και γενικώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα εξαιρετικό κοινωνικό προφίλ και θεωρώ ότι πρέπει να ήταν από τους λόγους που τον είχαν βάλει κάτω και είχαν θεωρήσει ότι είναι μια καλή υποψηφιότητα. Ναι. Και εγώ λίγες φορές που τον έχω ακούσει σε βίντεο, βλέπω ότι έχει ένα στιβαρό λόγο. Δηλαδή είναι ανθρώπινος, είναι κανονικός άνθρωπος, δεν μιλάει με τον ξύλινο λόγο τον κομματικό που είναι αποθητικός πια. Και τα νοήματά του είχαν ένα βάρος. Δηλαδή μιλούσε με ουσία. Ναι. Θεωρείς, Μάκη, ότι ο κύριος Παπάς είναι αρκετά, πώς να το πω, ποια είναι η λέξη, εγκαθιδρυμένος πολιτικά, δίνει καλό πολιτικό σήμα για τον ΣΥΡΙΖΑ αν τον υποστηρίξει, ή θα έπρεπε να είναι ένα πρόσωπο με μια πιο σαφή... Δεν θέλω να μιλήσω για το πρόσωπο, αλλά θα πω για τη μέθοδο, για την τακτική. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτως ή άλλως δύναμη σοβαρή δεν έχει επιδείξει στις αυτοδιοικητικές εκλογές ιστορικά. Τώρα και μετά από αυτά τα προβλήματα, τις δύο ήττες που είχε, τρεις αν βάλουμε και το 19, που είναι σημαντικές πολιτικές ήττες στρατηγικού χαρακτήρα, θα έπρεπε να είναι σεμνός και να υποστηρίζει, εγώ ας πούμε πάλι το λέω προβοκατόρικα, αν έπαιρνε απόφαση για το ΣΥΡΙΖΑ, θα υποστήριζα τον Σγουρό στην περιφέρεια Αττικής. Ναι. Σημασία θα έπρεπε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην κερδίσει το κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Η εικόνα που υπάρχει έπρεπε να είναι ο στρατηγικός στόχος. Η εικόνα που υπάρχει στην κοινή γνώμη τώρα είναι ότι υπάρχει από τη μία το κυβερνητικό κόμμα η Νέα Δημοκρατία, η οποία όχι απλώς είναι έτοιμη, είναι πανέτοιμη και κάποιες αλλαγές τελευταίας στιγμής που πιθανόν για κάποιους θα έμοιαζαν παγίδες, πέρασαν, αναφέρομαι στην περίπτωση του κυρίου Χαρδαλιά για παράδειγμα. Έχουμε στην Αθήνα 351 υποψήφιους δημοτικούς και διαμερισματικούς συμβούλους και οι ημερομηνίες στενεύουν. Έτσι, τέλος του μήνα πρέπει να έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες από όλους. Αυτή η αντίθεση βγάζει μάτια και νομίζω ότι πέρα από το γεγονός ότι δείχνει τέλος πάντων ένα σοβαρό έλλειμμα οργανωτικό στον ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικό, νομίζω ότι θα είναι ένα βαρύδι και για άλλους υποψηφίους που θα υποστηριχθούν από το ΣΥΡΙΖΑ σε άλλες περιφέρειες και σε άλλους δήμους. Δηλαδή αυτή η κακή εικόνα σίγουρα θα διαχυθεί στην κοινωνία. Έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι θα το δούμε το απόγευμα. Αν για κάποιο λόγο επιλεγεί ο κύριος Παπάς η υποψηφιότητα του κυρίου Παπά από το ΣΥΡΙΖΑ, θα προσπαθήσουμε να του φορτώσουμε όλη την παράταξη που προηγήθηκε. Ο άνθρωπος προφανώς δεν ξέρω αν έχει ήδη μαζέψει τους 351 δικούς του, το φαντάζομαι λίγο δύσκολο. Προφανώς θα έχει καμιά εικοσαριά δικούς του.
αλλά σίγουρα θα του φορτωθεί το κόμμα και με έναν τρόπο που στην πράξη μπορεί να αποδειχθεί ασφυκτικό. Ναι. Είμαι περίεργος να δω τι επιλογή θα γίνει. Και ένα τελευταίο σχόλιο, Μάκη, για να κλείσουμε για την περίπτωση του κυρίου Χαρδαλιά. Λέγαμε τις προάλλες ότι οι εξετάσεις που έδωσε και σαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κυρίως στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την περίοδο της πανδημίας και στην πολιτική προστασία στα θέματα δηλαδή των πυρκαγιών, έδειξε ότι είναι ένας δραστήριος στην πρώτη γραμμή πολιτικός. Κατά τη γνώμη μου, και δεν ξέρω αν συμφωνείς, του δίνει αρκετά μπόνους για το θέμα της περιφέρειας η καλή εικόνα που έχει στο κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Όχι, όχι, είναι διακομματική. Έχει, ο Χαρδαλιάς περνάει σε όλο τον κόσμο. Εγώ τον έζησα και σαν δήμαρχος στον Καρέα, διότι έμενα στον Καρέα εκεί. Δύο τετραετίες έκανε, Μάκη, δύο έκανε. Δύο, αν θυμάμαι καλά, ναι. Είχα φύγει εγώ στη δεύτερη. Πάντως έκανε τη γέφυρα. Έκανε τη γέφυρα στην Αλίμου Κατεχάκη. Ναι. Αυτό ήταν καταπληκτικό πράγμα που έκανε. Λοιπόν, είναι ένας doer, δηλαδή είναι ένας πολιτικός της δράσης και της πράξης. Δεν λέει ιδεολογήματα, δεν λέει ατάκες, δεν λέει αυτά. Είναι ένας άνθρωπος που σηκώνει τα μανίκια και κάνει τη δουλειά. Γι' αυτό έπαθα και το έμφραγμα την άλλη φορά. Δηλαδή, αν είχαμε 1000 τέτοιους, η Ελλάδα θα ήταν η Δανία του Νότου, ναι, που λέγαμε. Αλλά δεν έχουμε. Ναι. Δεν έχουμε. Mm. Δεν έχουμε. Και είμαστε μια χώρα με συνεχή κρούσματα συστημικής κατάρρευσης. Διότι και η Αγίαλος κρούσμα συστημικής κατάρρευσης είναι. Σωστό. Μετά τα Τέμπη είχαμε και αυτό. Μάικ, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ μαζί μας. Και την πολύ... Να είστε καλά. Είμαστε καλά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια σου, Μάικ. Λοιπόν, πρέπει να έχει